Ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σταύρος Καραβασίλης, σχολίασε το εκλογικό αποτέλεσμα στον Έολο. Από νωρίς το βράδυ της Κυριακής μίλησε για οδυνηρή ήττα, ενώ για το ενδεχόμενο να τεθεί ζήτημα ηγεσίας, δήλωσε ότι είναι νωρίς για μια τέτοια συζήτηση. Δεν είναι καλά αποτελέσματα για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι νομίζετε ότι έφταιξε? Νομίζω ότι οι πολιτικές αναλύσεις για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα έχουμε το χρόνο, τον αύριο το χρόνο και την ψυχραιμία, νομίζω την επόμενη μέρα, να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε για να βγάλουμε συμπεράσματα. Προφανώς και έφταξαν, υπέχουν πολιτικά αίτια για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά από εκεί και πέρα, στις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε και να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε όσον αφορά την δικό μας, το πολιτικό το λόγο και το δικό μας αποτέλεσμα και τοπικά αλλά και πανελλαδικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε στις εκλογές με ένα συγκροτημένο πρόγραμμα, με το Συμβόλαιο Αλλαγής. Από εκεί και πέρα προφανώς δεν εισακούστηκε όπως αναμέναμε από τους πολίτες και από τον κόσμο, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε την ίδια ένταση, να δίνουμε τον αγώνα που δίνουμε για την κοινωνία, να δίνουμε τον αγώνα που δίνουμε για την αλλαγή. Και είναι μια μάχη η οποία χάθηκε, αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι μάχες. Πιστεύετε πως η επόμενη μέρα θα φέρει και ένα θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρόεδρο έχει τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος θα κάνει τις δηλώσεις του και θα αναφερθεί αναλυτικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή πρόοδος υπάρχει και έχουμε μπροστά μας να δώσουμε από ό,τι φαίνεται και μια δεύτερη μάχη στις επόμενες εκλογές.